Να λοιπόν που ξαναπαίρνει η ομορφιά του ποδοσφαίρου στο 60. Στο 64 λοιπόν, ο Τούλο Βασίλης, η κομπίνα που έγινε στο φάουλ με τον Καλέμη. Χρήστος Αποστολόπουλος, ο πρόεδρος της ομάδας στα κράτη του Γεωλόγια και μια αποτίμηση της χρονιάς που πέρασε, που έφυγε. Προσπάθησε η ομάδα του Ακράτη του, μπήκε πολύ δυνατά στον αγωνιστικό χώρο από την αρχή του μάτς. Μετά τον γκολ, την αλλαγή, την κομπίνα που έγινε του Λούμι και του Βασίλη, έφερε το μάτς, μείωσε. Ξαναμπήκε στο παιχνίδι, πήγε να κάνει το 2-2 και τελικά τι έγινε, πρόεδρε? Να δώσω συγχαρητήρια, ευχαριστούμε πολύ, να δώσω συγχαρητήρια στο Μαδραϊκό και για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εύχομαι καλή τύχη στα παράτα, είστε καλά. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του κυπέλου. Θεωρώ ότι θα το πω, ήμασταν καλύτεροι σε όλο τον αγώνα, εγώ, στα μάτια μου. Τώρα μάτια υπάρχουν πολλά, αλλά εγώ αυτό θεωρώ για την ομάδα μου. Παλέψαμε, φάγαμε εκεί στο πρώτο μήχρονο τα δύο γκολ που μας κράτησαν λίγο πίσω. Μετά έγιναν οι αλλαγές εσωτερικά και πήγαμε να φέρουμε το μάτι στα ίσια. Αν ήμασταν και λίγο τυχεροί, όχι τυχεροί θα έλεγα, λίγο πιο προσιλωμένοι στο στόχο, στο τέρμα ουσιαστικά, θα καταφέρναμε σίγουρα να ισοφαρίζαμε το παιχνίδι. Παρά τα αυτά, τα παιχνίδια έτσι είναι, η μπάλα είναι αυτή. Όταν δεν βάζεις τρως, είναι ο νόμος αυτός του ποδοσφαίρου. Αυτά είναι, κρατάμε την καλή εικόνα, καλή χρονιά. Έτσι κι αλλιώς κάναμε μια καλή πορεία αυτό το πρωτάθλημα. Μια αποτίμηση της χρονιάς, Χρήστο, θα συνεχίσετε στην ομάδα? Θεωρώ πως ναι, έχουμε βάλει τις βάσεις. Οπότε μετά από αυτό και μετά τον Ακράτητο του χρόνου να... σε μια καλύτερη... Γιατί δεν υπάρχουν τώρα ομάδες, Μαδραϊκός και... Οπότε να είναι πρωταγωνιστής του χρόνου. Βίζας και Ασόκ και Λευσίνα είναι στον τοπικό. Θα γίνουν μάχες, αλλά θεωρώ ότι η χρονιά μας είναι αφιερωμένη σε εμάς. Πρέπει να κάνουμε μια καλή χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες κάτι να ρωτήσεις, Γιώργο? Πρόεδρε, ένα σχόλιο για την πολύ μεγάλη παρουσία του κόσμου. Το περιμένατε σήμερα ότι θα έχετε τόσους φιλάδους δίπλα σας? Το περιμέναμε, το παλέψαμε αυτό. Η ομάδα ήταν έτοιμη γι' αυτό. Στήριξε ο κόσμος την ομάδα. Έτσι κι αλλιώς το επίτευγμα του τελικού είναι από μόνο του μεγάλο. Και αυτό αναγνωρίστηκε από τον κόσμο. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο. Ήταν ο 10ος παίχτης, μας στήριξε. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε πάντα, πάντα κοντά μας, πάντα τέτοια. Καλή επιτυχία σε όλους για τα επόμενα που έρχονται. Ευχαριστούμε.